Να επιστρέψουμε τώρα στην υπόθεση κατασκοπία που ερευνάται στη Ρόδο για να δούμε πώ αλλά και πότε μπήκαν στο μικροσκόπιο των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών οι δύο κατηγορούμενοι. Ο Δημοβερήκιο είναι μαζί μου και όπω φαίνεται ο ναυτικό στην ουσία προδόθηκε από τι φωτογραφίε που τραβούσε ο ίδιο. Είναι σαφέ ότι η Αθήνα δεν έπεσε από τα σύννεφα. Mm -hmm. Απλώ, τι αποδεικνύεται, ότι δύο μουσουλμάνοι Έλληνε πολίτε τη μειονότητο τη Θράκη πιάστηκαν στα πράσα να δουλεύουν για την Τουρκία, mm -hmm. που στα Δωδεκάνησα, πότε σε περίοδο κρίσης. Πριν λίγο, τι είδαμε στην αύτεξη τελευταία, τι ζητάει η Τουρκία από στρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Έτσι. Το θέμα αυτό το βάζει όλο ένα και πιο επιτακτικά από το καλοκαίρι. Οι δύο λοιπόν Έλληνες μουσουλμάνοι, Πολίτες πιάστηκαν να δουλεύουν υπέρ της Τουρκίας για να τις δώσουν επιχειρήματα. Mm -hmm. Τι έκανε ο Μάγειρας, τον οποίο τον παρακολουθούσαν οι ελληνικές αρχές, τον δε γραμματέα, τον παρακολουθούσαν από το 17. Όταν λοιπόν ξέσπασε η κρίση το καλοκαίρι στα μέσα Ιουλίου yeah. και αποφασίστηκε η ενίσχυση των ελληνικών νησιών δεν το, κρύ... δεν το έκρυψε αυτό η Ελλάδα απέναντίας. Το τόνιζε ότι εμείς τα ελληνικά νησιά δεν θα τα αφήσουμε απροστάτευτα. Υπήρχε πολύ Ακριβώς. Και κυρίως το Καστελόριζο. Οι ελληνικές αρχές γνώριζαν για τον μάγειρα μουσουλμάνο της Θράκης... ...ότι εργάζεται στο συγκεκριμένο πλοίο. Mm -hmm. Τον παρακολουθούσαν στενά. Ακούσαμε λίγο πριν τον αδελφό του μάγειρα... Τι να μας λέει ότι ο αδελφός μου ήταν, λέει, είναι μερακλής φωτογράφος. Πολύ μερακλής αποδείχθηκε. Ακριβώς. Γιατί. Γιατί όχι μόνο τραβούσε τα πολεμικά πλοία, φωτογράφιζε. Mm -hmm. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη το συγκεκριμένο πλοίο έφτανε στο Κασελόριζο 8 η ώρα το απόγευμα, γιατί ήταν ο ήλιος ακριβώς εκείνη την ώρα δεν είχε ντύσει. Mm -hmm και έφευγε την άλλη μέρα το πρωί. Διανυχτέρευε δηλαδή στο Καστελόριζο. Ναι. Ο συγκεκριμένο άνθρωπο έβγαινε έξω και τράβαγε φωτογραφίε. Τον παρακολουθούσαν οι υπηρεσίε, οι μυστικέ. ήξεραν τα πάντα. Αλλά ήθελαν να δουν μέχρι πού το πάει mm -hmm. και ο ίδιο και ο γραμματέα. Αποδεικνύεται όμω για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί. Αθέμητα μέσα. Αυτό αναδεικνύεται και το αναδεικνύει η Αθήνα με το συγκεκριμένο περιστατικό και στέλνει το μήνυμα στην Ευρώπη. Γιατί. Γιατί η ε, συγκεκριμένοι δύο... Οι μουσουλμάνοι, οι Έλληνες πολίτες εστράφησαν όχι μόνο κατά της χώρας τους, της Ελλάδας δηλαδή, αλλά και κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί είναι Εντάξει, τα σύνορα. Μας πρέπει να είναι αναμενόμενο ότι όλο αυτό το οποίο ζούμε και η κρίση και η ένταση έχει από πίσω και ένα πόλεμο μυστικών υπηρεσιών με κατασκόπους βεβαίως. Και Γι' αυτό σας είπα ότι από το 2017 φαντάζομαι δηλαδή. θα υπάρχουν και άλλα που δεν τα μάθουμε ποτέ ή θα τα μάθουμε τα επόμενα χρόνια υπάρχουν, και στην πορεία.